Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, για όσα λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες και είναι και πρωτοσέλιδο στην Αυγή σήμερα, κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα. Νοσταλγή του ιδιώνυμου, εσείς και η κυρία Σημακοπούλου, εδώ είστε, στην πρώτη σελίδα κρεμασμένη. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που είμαι πρωτοσέλιδος, είναι εκπλήσωμα. Είναι και πρώτη φορά. Λοιπόν, ακούστε. Κλείστε κάποιο τηλέφωνο, κάνει μια παρέμβαση ή τον ήχο της τηλεόρασης, κάτι είναι που ενοχλεί και κάνει παράστα για να ακούγεστε καλύτερα, το λέω. Ελάτε. Μ' ακούτε τώρα. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο από το να διαστρεβλώνεις τις δηλώσεις κάποιου ανθρώπου για πολιτικούς λόγους. Mm-hmm. Το κάνει σκοπίμως ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το κάνει, δεν έχει τι άλλο να κάνει. Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν πάντως, οι δηλώσεις, κύριε Γεωργιάδη, μεταδόθηκαν πάντως με τη φωνή σας σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Φυσικά μεταδόθηκαν και δεν είναι αυτό που γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάνω ένα επιχείρημα σε εκείνο το σημείο της ομιλίας μου. Για αυτό το οποίο λέγεται από πολλούς, τώρα που βλέπουμε πώς παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη ή πώς δημιουργείται όλη αυτή η θεσμική εκτροπή, λέγοντας πολλοί, μα είναι αυτοί οι αριστεροί. Και εγώ, ποιο είναι το επιχείρημά μου και είναι η βασική μου πολιτική θέση, ότι βεβαίως αυτοί είναι οι αριστεροί. Και τι χρησιμοποιώ σε επιχείρημα, κύριε Λιριτζή, ότι σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, φαντάμε το ξέρετε, ο κομμουνισμός έχει απαγορευτεί. Όπως τα κομμουνιστικά σύμβολα έχουν απαγορευτεί ως και τα ναζιστικά σύμβολα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ερώτημα είναι αν εσείς συμφωνείτε με αυτό. Να το ολοκληρώσω. Με την απαγόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων. Να το ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Πρώτα θα το ολοκληρώσω. Τι είπα λοιπόν εγώ, στις χώρες που έζησαν κομμουνισμό, τόσο έχουν φοβηθεί από τον ολοκληρωτισμό αυτών των ανθρώπων, που αφού έπεσε εκεί ο κομμουνισμός και έχουν περάσει 20 χρόνια και 30, παραμένει ο κομμουνισμός απαγορευμένος. Λόγω του τρόμου. Ναι, αυτό όμως γιατί το είπατε, εμείς κομμουνισμό έχουμε τώρα στην Ελλάδα, γιατί το συγκρίνετε με αυτά τα καθεστώτα. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα για να απαντήσω στον κύριο Λιβιτζή ότι εμείς πρέπει να απαγορέσουμε το να έχει κάποιες κομμουνιστικές ιδέες στην Ελλάδα. Ναι. Αντιθέτως, εγώ είμαι οπαδός της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και μ' αρέσει ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει. Και οι κομμουνιστές. Όμως μην πέφτουν από τα σύννεφα. Όχι, να πιάσουν λέει αν θέλει. Αλλά να μην πέφτουν από τα σύννεφα όταν την ώρα που πήραν την εξουσία άνθρωποι αυτών των ιδεών φέρονται ολοκληρωτικά. Καταλάβατε. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, είπατε με σαφήνεια και δεν νομίζω ότι είναι διαστρέβλωση ότι εδώ υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο, ενώ σε άλλες χώρες έχει απαγορευτεί, εδώ θεωρείται καλό πράγμα. Λέγοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι καλό πράγμα και έπρεπε να απαγορευτεί. Τι άλλο δηλαδή συμπέρασμα βγάζει κανείς. Ότι εδώ εμείς είμαστε στο άλλο άκρο, εννοεί το επιχείρημα. Ότι ενώ σε αυτές τις χώρες που τους ζήσανε τους έχουν απαγορεύσει, στην Ελλάδα λόγω της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς έχουμε φτάσει στο σημείο να τους θαυμάζουμε. Σε κανένα σημείο δεν είπα ότι πρέπει στην Ελλάδα να τους απαγορεύσουμε. Ποιος θαύμασε ποιον? Η ανανεωτική αριστερά. Στην Ελλάδα να τους απαγορεύσουμε ήταν η σκόπιμη διαστρέβλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει στη δήλωσή σας, λέτε. Φυσικά και δεν υπάρχει, μια και έχει το βίντεο που έξω. Ναι, το βάλαμε το βίντεο. Το οποίο πρέπει να κάνουμε, κύριε Λιριτζή, καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι ένα χώρο με του αριστερού, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι να πάψουμε να νομίζουμε ότι επειδή κάποιο είναι αριστερό, είναι αυτόχρημα καλό. Αυτή είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που κατέστρεψε την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, για να το κλείσουμε... Η ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία μιας παράταξης, κύριε Γεωργιάδη, η οποία κυβέρνησε τη χώρα μαζί με μια άλλη παράταξη τα τελευταία 40 χρόνια και πάτησε στην εθνική ιστορία της ελεύθερης αγοράς... Ποιο την είχε? Δεν είχε ιδεολογική ηγεμονία η Νέα Δημοκρατία, όχι. Κάντε λάθος. Τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα η ιδεολογική ηγεμονία είχε αριστερά. Αυτό το μπορούμε να το συζητήσουμε για τις ώρες, αλλά δεν... Η αριστερά κυβέρνησε τα πανεπιστήμια, η αριστερά κυβέρνησε τον συνδικαλισμό και όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, πάλι κυβερνούσε υπό την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Όχι, αυτά είναι αυτονόητα για εσάς, δεν είναι αυτονόητα για όλους. Πώς είναι αυτονόητα? Γιατί εσείς περνάτε στο ιστορικό παράδοξο να κυβερνά μια παράταξη επί σειρά ετών και να θεωρείτε ότι φταίει ο άλλος που δεν κυβερνούσε και 30%. Του ιδεολογικούς μηχανισμούς στην Ελλάδα τους κατήχει η αριστερά τα τελευταία 40 χρόνια. Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί είναι τα πανεπιστήμια, είναι η τέχνη και είναι ο συνδικαλισμός. Και τους τρεις τους κυβερνούσε η αριστερά τα τελευταία 40 χρόνια. Καλά. Αυτή είναι η ιδεολογική ηγεμονία. Αλλά είναι μια πολύ ευρύτερη κουβέντα από το να την κάνουμε τώρα στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι έτσι. Αν μου επιτρέπετε μόνο. Καλά, κουβέντα από τον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα. Αν μου επιτρέπετε μόνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω, χωρίς να παρεύω στις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ανανεωτική αριστερά, η οποία είναι η μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η πρώτη εντός των κόλπων της αριστεράς
που κατηγόρησε, αποκάλυψε και διαμόρφωσε για τα κομμουνιστικά εκείνα καθεστώτα, διαμόρφωσε μια άλλη τελείως πολιτική κουλτούρα. Σωστά. Από το 1949-50 μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδεολογική επικράση της αριστεράς. Το αντίθετο μάλιστα, υπάρχουν διώξεις μέχρι και το 1974. Από το 1974 και μέχρι σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία στον τόπο. Το αν η αριστερά πρωταγωνιστούσε στον πολιτισμό, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει λίγο όσον αφορά τις ευαισθησίες της η άλλη παράταξη. Δεν εννοώ ότι δεν είχαμε μεγάλες μορφές και στον πολιτισμό και από την άλλη μεριά, όχι μόνο από την αριστερά. Είναι μια αντίληψη κομματικοποίηση. Αλλά από την άλλη μεριά, ας μην κομματικοποιούμε ούτε τον πολιτισμό, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, σέβομαι απολύτως αυτό το οποίο τίνει σήμερα να διευκρινίσει, διότι περί διευκρίνησης πρόκειται. Αλλά οι χτεσινές δηλώσεις δεν παίχτηκαν μόνο από την Αυγή σήμερα, κύριε Αντιπρόεδρε. Με όλο το σεβασμό, δεν παίχτηκαν σήμερα μόνο από την Αυγή. Έχουν παιχτεί σε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλος ο κόσμος είναι μάρτυρες των δικών σας δηλώσεων. Δεν παρεμηνεύτηκαν κάτι. Όσοι ήταν μέσα στην ομιλία μου και ακούσαν όλο το επιχείρημα και όχι το απόσπασμα των 20 δευτερολέπτων που παίζεται, καταλάβανε πάρα πολύ καλά το τι είπα. Αυτό το οποίο λέτε είναι τα 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή από μια ολόκληρη φράση που λέει ένας άνθρωπος να παίρνει τρεις λέξεις. Ξαναλέω λοιπόν. Μάλιστα. Σε κανένα σημείο εγώ δεν είπα αυτό να γίνει στην Ελλάδα. Αλλά να ξέρουμε, αυτό να το ξέρουμε, ότι όπου πήραν την εξουσία άνθρωποι αυτού του τύπου, τέλος υπήρχε ολοκληρωτισμός. Πιανού τύπου, κύριε Αντιπρόεδρε. Ελάτε, παιδιά, να κλείσουμε. Εσείς θεωρείτε. Μισό λεπτό, γιατί αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι καινούριο. Η σημερινή κυβέρνηση είναι, κατά τη γνώμη σας, ολοκληρωτική αντίληψη εκτός δημοκρατικού τόξου. Μισό λεπτό, είναι σαφές αυτό που σας ρωτάω. Ο κύριος Πραγασάκης ήταν υποψήφιος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, αν το ξέρετε. Το ξέρουμε. Ρωτάω άλλο πράγμα. Η σημερινή κυβέρνηση είναι, κατά την άποψή σας, ολοκληρωτικού χαρακτήρα και εκτός δημοκρατικού τόξου. Η σημερινή κυβέρνηση, δεν είπα ότι είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Αλλά είπα ότι η σημερινή κυβέρνηση, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να μείνει στην εξουσία. Ελάτε και αυτό τώρα, το οποίο κάνει τώρα. Υπονοείτε. Και αυτό το οποίο κάνει τώρα. Και αυτό το οποίο. Και αντιδημοκρατικά τώρα, μέσα εννοείται. Αυτό υπονοείτε δηλαδή ότι η σημερινή κυβέρνηση θα κατέβαζε και τάγκς. Αυτό υπονοείτε, κύριε Γεωργιάδη. Ήδη χρησιμοποιεί αντιδημοκρατικά μέτρα. Ο εκβιασμός του δικαστού του ΣΤΕ είναι δημοκρατικό μέτρο. Από την κυβέρνηση έγινε. Εσείς είπατε πριν από λίγο, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτή η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα για να παραμείνει στην εξουσία. Ποια είναι τα οποιαδήποτε μέσα. Κάντε λάθος. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, και ο πρόεδρος της, ότι η χώρα είναι όρια θεσμικής εκτροπής. Τον έχετε ακούσει? Τι θα πει θεσμική εκτροπή? Θεσμική εκτροπή θα πει ότι έχει μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τους θεσμούς. Όταν λέει χθες ο κύριος Κρέτσος ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι πάντα σεβαστές, τι εννοεί ένας γενικός γραμματέας κυβερνήσεων? Ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με αυτές. Ότι είσαι υποχρεωμένος, αλλά δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε ακούσει. Ένα λεπτό, εδώ. Παρακαλώ. Ελάτε, παιδιά, για να κλείνουμε. Έχετε ακούσει άλλο κρατικό αξιωματούχο σε δυτική φιλελεύθερη χώρα να λέει ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι πάντα σεβαστές και να μένει στη θέση του? Καλά, έχω ακούσει και στελέχη. Έχω ακούσει και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεωργιάδη, να αποκαλούν φασίστα τον Πρωθυπουργό, Εβραίους, Ναζί και να επιτίθενται στους δικαστές. Έχετε ακούσει υπουργό όπως ο κ. Πολάκης να λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα οι δικαστές να κρίνουν τις αποφάσεις μου? Αυτά τα βλέπετε δημοκρατικά εσείς? Τώρα μην πάμε σε εφόλες συζήτηση. Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί ζητήσατε να παρέμβετε για ένα συγκεκριμένο, το διευκρινίσατε. Σαφές, σας ευχαριστούμε και σας καλημερίζουμε. Και δεν επιτρέπω διαφεύγωση αυτών που λέω. Παρακαλώ. Κρίνεστε και εσείς, γιατί είστε στο δημόσιο λόγο πάντως. Όλοι κρίνονται, ρε παιδιά, τώρα λέμε μόνο. Προφανώς κρίνονται. Γίνεται συζήτηση. Σωστά. Εγώ γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Αντιπρόεδρο και το λέω τώρα γιατί να ακόμα στην γραμμή και δεν είναι σωστό να κάνουμε μετά συζήτηση, αφού θα έχει κλείσει ο κύριος Αντιπρόεδρος, ότι είπε πριν από λίγο, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του κυρίου Γκρέτσου ή των οποιονδήποτε πολιτικών παραγόντων, είπε πριν ότι αυτή η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα για να παραμείνει στην εξουσία. Ναι. Αυτό από δήλωση του κυρίου Αντιπρόεδρου με εντυπωσιάζει πραγματικά. Δηλαδή, ποια είναι τα μη θεμητά ή αθέμητα μέσα για να παραμείνει? Είπε ένα για το ΣΤΕ, για τον Αντιπρόεδρο του ΣΤΕ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο Γεωργιάδη. Εσείς θεωρείτε λάθος συζήτηση και με τη θεσμική εκτροπή που βάζει Νέα Δημοκρατία ως κεντρική θέση. Είναι σοβαρός, είναι σοβαρός.
Κάθε άλλο, λέω. Εσύ κάθε άλλο. Εσύ τον του δικαστού, τον θεωρείτε σε τελικό μέσο. Κάθε άλλο και δέστε τον κίτρινο τύπο που τον πρόθεσε. Λέω λοιπόν, από τη δική σας πλευρά, από την άποψη αυτή, επειδή κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί εδώ είναι ευρύτερο το θέμα. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προχώρησε στην νομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κακώς το έκανε. Μα το απήντησε προηγουμένως. Καλώς το έκανε, σας είπα. Καλώς το έκανε. Γιατί εγώ πιστεύω στην αστική φιλελεύθερη δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι ίδιος με αυτούς. Ναι, αλλά. Αυτοί αν κυβερνάγανε με τις ιδέες, εμείς δεν θα αφήνουμε να μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα καλάρει ακόμα. Τι λέτε τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε τώρα, διευκρινίσαμε ορισμένα θέματα. Μην ανοίγουμε τη βεντάλια τώρα τη συζήτηση. Ο κομμουνισμός είναι ολοκληρωτική ιδεολογία. Μόνο στην Ελλάδα θεωρούμε καλή. Ο κομμουνισμός δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Ο κομμουνισμός είναι ένα κόμμα και μία άποψη. Δεν το ξέρετε αυτό. Καθόλου λέει την άποψή του, ρε παιδιά. Έχει την άποψή αυτή ο άνθρωπος. Θα το απαγορεύσουμε να το λέει. Όχι, εμείς λέμε άλλα. Μα το ρωτάμε τον άνθρωπο. Το ρωτάμε τον άνθρωπο γιατί, για παράδειγμα, στην Ελλάδα χούντα ζήσαμε. Το λέω. Γιατί θυμάμαι από ποιου ζήσαμε χούντα στην Ελλάδα, κύριε. Πάντως από την αριστερά, κύριε Γεωργιάδη, δεν ζήσαμε στην Ελλάδα. Αυτό. Χούντα από την αριστερά δεν ζήσαμε. Το 46-49, αγαπητοί. Όχι, δεν ζήσαμε χούντα. Ήταν ένας τραγικός εμφύλιος πόλεμος το 1949, κύριε Γεωργιάδη. Τραγικός εμφύλιος πόλεμος. Δεν υπήρχε αριστερή χούντα στην Ελλάδα. Από το 1949 μέχρι το 1974 ήταν άλλη η κατάσταση, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα κυβερνάνε κομμουνιστές στην πραγματικότητα. Κυβερνάνε την Ελλάδα. Ακούστε. Οι κομμουνιστές μας κυβερνάνε σήμερα. Ένα λεπτό. Για να το καταλάβουμε. Να το ολοκληρώσω. Τρελαίνεστε με τα αυτονόητα. Όχι. Αυτή είναι η ιδεολογική ηγεμονία του αριστερά. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς δεν μπορείτε να αποδεχτείτε. Αριστερά το 46-49. Άλλο ιδεολογική ηγεμονία. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε, κύριε Αντιπρόεδρε, για την διακυβέρνηση της χώρας. Και εγώ ρωτάω, οι κομμουνιστές κυβερνάνε σήμερα τη χώρα. Πάμε στο σήμερα για να κλείσουμε. Στο σήμερα, έτσι, πράγμα και τελειώνουμε. Πάμε, είπε ο κ. Λιουζής, να κατηγορήσετε τις κίτρινες φυλάδες που το έκαναν για το θέμα του δικαστού. No. Μα η κίτρινη φυλάδα που το έκανε, κ. Λιουζή, και μάλιστα στο πρωτοσέλιδο, λέγεται Αυγή. Δεν ήταν μόνο η Αυγή, κ. Γεωργιάδη, ήταν και άλλες εφημερίδες πριν από την Αυγή. Κύριε Γεωργιάδη, η Αυγή το είχε. Την πάτησε και η Αυγή, παιδιά, την πάτησε και η Αυγή τώρα, μην κορδευόμαστε. Την πάτησε. Δημοσίευε διαλόγου. Δεν δημοσίευε διαλόγου τον Ευαγγέλιο Αυγή. Η κίτρινη φυλάδα που δημοσίευσε το όνομα του δικαστού. Αυτά ξεκίνησαν η Αυγή. Από διαδικτυακούς τόπους και άλλες εφημερίδες. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Ξεκίνησε το Ζούγκλα και το Βήμα. Όχι η Αυγή. Η Αυγή έπεται. Το έβαλε όμως και η Αυγή. Έπεται. Το έβαλε. Μα είχε ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεν το έβαλε η Αυγή. Δημοσιοποιήθηκαν τα σελίδα. Το έβαλε και η Αυγή. Όχι, όχι στην πρώτη σελίδα. Το έβαλε μέσα. Διαλόγου. Που έβαλε το όνομα του δικαστού. Το εξώφυλλο είναι η Αυγή. Την περασμένη τρίτη. Αυτό πάντως στη βάση της κουβέντας που κάνουμε όμως. Ναι, αλλά έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Εσείς... Δεν είναι οποιαδήποτε εφημερίδα. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, στη βάση της συζήτησης που κάνουμε τώρα. Είναι από τη δική σας πλευρά η πολιτική και η ιδεολογική αφισβήτηση του δικαιώματος να ψηφίζονται και να πλειοψηφούν κόμματα που εσείς θεωρείτε ότι είναι. Αυτό. Εσείς το λέτε, κύριε. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε που είστε και ο παδός της ιδεολογική αυταρχισμότητα της αριστεράς. Μιλάτε ότι η αριστερά είναι φασίστες. Λέτε ότι οι κομμουνιστές είναι φασίστες. Λέτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει κομμουνισμός. Αυτό είναι πραγματικότητα, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό δεν το είπα ακόμα. Με αυτό θα καταλήξουμε, κύριε Γεωργιάδη. Είναι σήμερα οι κυβερνώντες κομμουνιστές. Μας κυβερνάνε οι κομμουνιστές για να καταλάβουμε. Καλά, δεν είναι. Το κλείνουμε. Εμείς πιστεύουμε στη φιλελεύθερη αστική δημοκρατία. Άρα στις δικές μας ιδέες ψηφίζει ο καθένας ό,τι θέλει, πλειοψηφεί όποιος ο λαός θέλει. Μάλιστα. Αλλά η εξουσία της πλειοψηφίας, προσέξτε, ελέγχεται από τους θεσμούς της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και το κοινοβούλιο, προφανώς. Οι οποίοι υπάρχουν για να βάζουν τα όρια στην εκάστοτε πλειοψηφία. Και να μην γίνει ο η όλη κουβέντα, κύριε Γεωργιάδη, ξεκίνησε από το χαρακτηρισμό που κάνατε σε σχέση με τα αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, Ανατολική παραμένει η Ευρώπη, στις πρώην χώρες αυτές, σοσιαλιστικές, και επομένως
έδινε μια κατεύθυνση για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα και στις χώρες της Δύσης. Με συγχωρείτε. Δεν είναι η δική μου ερμηνεία. Απόψεις σαν τη δική σας. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Απόψεις σαν τη δική σας, λέω. Στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράστηκαν συνταυτίζοντας την αριστερά με τον ναζισμό. Λιγάκι, μια και μιλάμε για Ευρωκοινοβούλιο. Μόλις τώρα ο κύριος Γιάννης Μοίρας, ο οποίος είναι γραμματέας στον ΑΝΕΛ, μου έστειλε το εξής. Κύριε Μοίρα, επιτρέψτε μου να το διαβάσω. Και κύριε Αντιπρόεδρε. Ως απεσταλμένος της Νέας Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμαλή στο πολιτικό γραφείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχα λάβει την εντολή να τεθώ απέναντι σε πρόταση ψηφίσματος από δεξιά κόμματα της Νέας Ευρώπης για καταδίκη του κομμουνισμού. Εντολή Κώστα Καραμαλή. Και εγώ επίσης. Κύριε Αντιπρόεδρε. Το συναγερμό. Τα επίτε του κύριου Μοίρα. Τι σχέση για αυτό με το που είπα. Το ίδιο έκανε τότε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Απέναντι στην καταδίκη του κομμουνισμού. Εσείς ταυτίζεστε. Ταυτίζετε τον κομμουνισμό με τον φασισμό, κύριε Γεωργιάδη. Είπαμε να το κλείσουμε, παιδιά, ελάτε. Ο κύριο Μοίρα που θυμήθηκε τώρα τη Νέα Δημοκρατία, ότι και εγώ τότε ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τώρα θα πάρει ο Μοίρας τηλέφωνο. Θα βγάλουμε το Μοίρα τώρα σε λίγο. Ελάτε ρε παιδιά. Έτσι θα τελειώσουμε το αύριο. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Επιστρέφετε τη ζωή προς τα πίσω, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα στον μπροστά. Καλημερίζουμε. Λοιπόν.